gone with all the songs the bluebirds used to sing. Χαίρομαι πολύ που σε συναντώ εδώ πέρα, σε έναν πολύ όμορφο κήπο. Στον κήπο με τις αλήθειες, ναι. Μια καινούργια παράσταση. Μια καινούργια παράσταση, πολύ ωραία παράσταση, έτσι το νιώθω τουλάχιστον. Αφορά μια οικογένεια, είναι δύο γονείς με τέσσερα παιδιά, όπου το κάθε παιδί έχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να μοιραστεί με την οικογένειά του. Ο δικός μου ήρωας έχει το θέμα της σεξουαλικής του ταυτότητας, αναζητά την σεξουαλική του ταυτότητα και αποφασίζει να το συζητήσει με τους γονείς του και ουσιαστικά συζητά με τους γονείς του το γεγονός ότι αισθάνεται εγκλωβισμένος σε ένα ξένο σώμα. Πιστεύεις ότι το κοινό το 2021 είναι έτοιμο να δεχτεί έναν τέτοιο ρόλο? Νομίζω στην Ελλάδα γίνονται προσπάθειες, αλλά όχι ακόμη. Νομίζω ότι η δικιά μας η γενιά και οι επόμενες είναι λίγο πιο ανοιχτόμυαλες. Μέσα σε δύο μήνες έχω κάνει εντατικά μαθήματα με τον κύριο Φασουλή. Έχω μάθει τα πάντα για το θέατρο, για τον κινηματογράφο. Έχουμε έναν ανταγωνισμό για το ποιος έχει τις περισσότερες κάλσες και το ποιος έχει τα πιο ωραία ρούχα. Τελικά ποιος θα έχει? Νομίζω ο κύριος Φασουλής. Βέβαια έχω σταμπάρει μια ζακέτα που προσπαθώ να τον πείσω να μου τη χαρίσει, αλλά θα δούμε. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αλλά έχει πάρα πολλές κάλσες. Είναι τρομερό. Νομίζω ότι μόνο εγώ έχω τόσες. Τρομερό. Μερικά χρόνια σε είχαμε δει ότι είχες ενσαρκώσει ένα ρόλο αντίστοιχο, θα λέγαμε, με αυτόν που είσαι τώρα, τον ρόλο της Λωρίν. Θυμάμαι στην πρώτη παράσταση είχε έρθει μια κυρία η οποία μου είχε πει ότι είδε τη ζωή, έκλαιγε πάρα πολύ και μου είπε ότι είδα τη ζωή μου μέσα σε μια ώρα. Έδωσα πάρα πολύ θάρρος. Είχαν πολλά νέα παιδιά τα οποία ήταν καταπιεσμένα και ξέρεις, κάποια ίσως από αυτά το βράδυ εκείνης της παράστασης μπορεί να πήραν την απόφαση και να είπαν στους γονείς ότι εγώ είμαι αυτός. Πάρε το απόφαση και συνεχίζω τη ζωή μου έτσι. Πώς είναι αυτό το διάστημα που για πολύ καιρό ήσασταν εκτός θεάτρου? Εγώ πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να είχα και κατάθλιψη, νομίζω. Ξεσκεφτόμουν μόνο αρνητικά, δεν σκεφτόμουν ποτέ θετικά. Θυμάμαι και εσένα που μου έλεγες δες τη θετική πλευρά, αλλά δεν μπορούσα να τα βλέπω θετικά. Όσον αφορά τώρα την τηλεόραση, υπήρχε κάποια πρόταση για κάποιο σύριαλ ή για κάτι να συμμετάσχεις? Υπήρχαν και προτάσεις επειδή με ρωτούσαν πολύ και από το Just the Two Us και από το Dancing. Ξέρω ότι χορεύω καλά και θα ήμουν πολύ καλό σε αυτό, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα δυστυχώς βάζουμε ταμπέλες εύκολα. Δηλαδή, εγώ ως ένας ποιοτικός ηθοποιός εισαγωγικά που ξεκίνησα με τις Άγριες Μέλισσες, μετά στον Αρίστο, τώρα στον κήπο με τις Αλήθειες, ξέρω ότι αν έκανα αυτό, το οποίο είναι ένα εμπορικό, το οποίο το συχαίνω με αυτό να το λέω, σίγουρα θα έλεγα να μου τώρα γιατί το κάνει αυτό. Να σε πω και λίγο στο σκοτεινό κομμάτι του θεάτρου και της τηλεόρασης και όλο αυτό, στο κομμάτι του Me Too. Πιστεύω ότι καλώς έγινε και καλώς έγινε που μίλησαν οι άνθρωποι αυτοί. Τώρα από εκεί και πέρα έχω λίγο κουραστεί να βγαίνουν άνθρωποι που είναι αξιόλογοι, να μην φιλτράρουν από πριν τα πράγματα που θα πούν και έτσι με μια ευκολία να λένε πράγματα που δυστυχώς είναι κατακριτέα για μένα, κατάλαβες. Όχι μόνο που υπερασπίζονται κάποιους κατηγορούμενους, κάποιους, τέλος πάντων, είναι γενικότερα αυτό με ενοχλεί και με κουράζει. Δηλαδή, είναι αυτό που λες καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Είναι δυστυχώς αυτό. Είχες τον κύριο Δημήτρη Λιγνάδη ως δάσκαλο στη σχολή σου και είχες πει ότι είχε έναν τρόπο να σε μαγεύει. Ναι. Ήταν μεγάλο προσόν του αυτό και σίγουρα ο τρόπος που μιλούσε, ξέρεις, ένα νέο παιδί που παίρνει τώρα στο χώρο, ξέρεις, σε μάγευε με αυτά που σου έλεγε. Αλλά μέχρι εκεί όμως. Επίσης, έχει συνεργαστεί και με έναν άλλον ηθοποιό μερικά χρόνια πριν, όπως είχε δεχτεί και αυτός κάποιες καταγγελίες. Εσένα στο άκουσμα αυτό πώς ήσουν, πώς το βίωσες? Κοίτα, θα σου πω, Αλέξη, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Εγώ συνεργάστηκα πολύ καλά με αυτόν τον άνθρωπο. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ όταν έμαθα όλα αυτά, αλλά ξέρεις, δεν μπορώ να σου πω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν δίπλα μου σε πολλές κακοτοπιές και σε πολλά. Δηλαδή, ήταν πολύ καλός συμβουλάτορας. Τώρα, δυστυχώς, αν έγιναν όλα αυτά, κακώς έγιναν. Ιωάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Εγώ ευχαριστώ πολύ και θέλω να πεις πόσο χαρούμενος είσαι που είσαι φίλος μου, πόσο υπερήφανος. Πες το και να μην το κόψεις. Καλό είναι να κλείσουμε την κάμερα. Ναι, ήταν σαν να πίνω καφέ με τον Αλέξη τον Ιωάννη. Τώρα κάπως έτσι αισθάνθηκα. Και φαντάζομαι και εσύ. Είναι οι καλύτερες συνεντεύξεις όταν έχεις την ακόμα μεγαλύτερη άνεση με έναν άνθρωπο που γνωρίζεις. Ωστόσο, κάποιες φορές είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί ξέρεις πράγματα τα οποία ο Αλέξης που δεν τα ρωτάς από διακριτικότητα προς το φίλο και προστατεύεις. Ένα εξ αυτών, χωρίς διακριτικότητα, με διακριτικότητα, το ρώτησε ο Αλέξης για τις προτάσεις που του είχαν γίνει. Όταν το είχαμε συζητήσει για τη γνώμη μου, εν πάση περιπτώσει, είχα πει
αναφορικά με το να συμμετάσχει σε ένα τηλεοπτικό σοου όπως το συγκεκριμένο, το Dancing with the Stars, τελικά δεν επέλεξε να το κάνει. Και όλο αυτό ήταν το δίλημα στο του φετινό, αν θα χαρακτηριστεί. Στο φετινό, που είναι τώρα, στον αέρα. Ποιοτικός ηθοποιός ή λιγότερο ποιοτικός ή πιο ελαφρύ μπορεί να φανεί το προφίλ ενός ανθρώπου. Η δική μου άποψη ήταν, γιατί όχι. Αν έχεις ελεύθερο χρόνο και μπορείς, ναι. Προσωπικά συμφωνώ μαζί του. Εγώ δεν θα πω σε έναν άνθρωπο αυτές τις ταμπέλες, γενικά δεν τις μπορώ. Επίσης, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος, ανεξάρτητα από το με τι ασχολείται, μπορεί να δοκιμάζει πολλά πράγματα αν αυτά τον γεμίσουν και αν αυτά τον κάνουν να πει να βρω μια άλλη πτυχή μου, δηλαδή, να το δοκιμάσω. Αυτό ήταν κάτι το οποίο, ας πούμε, τον προβλημάτισε τον ίδιο, δηλαδή φοβόταν να μην χάσει αυτή την ταμπέλα σε εισαγωγικά του ποιοτικού. Ναι, γιατί και καλά έκανε, Να πω ότι από ό,τι κατάλαβε έχουμε διαφορετική άποψη. Εγώ συμφωνώ μαζί του για ποιο λόγο. Επειδή είναι στο ξεκίνημα της καριέρας του και επειδή δυστυχώς η ελληνική σομπίζ έχει δείξει, επειδή είναι μικρή, ότι ταυτίζεται πολύ με τις ετικέτες, στο ξεκίνημά του, που είναι μια κατάκτηση να έχει τη στάμπα του ποιοτικού, γιατί να το διακινδυνεύσει, παιδιά, πηγαίνοντας ένα σοου. Το ποιοτικό δεν είναι εμπορικό. Χορού. Ένα λεπτό. Υπάρχει εμπορικό και εμπορικό. Το ποιοτικό δεν είναι εμπορικό, δεν είναι commercial, δεν πάνε φανταστικά παραστάσεις οι οποίες είναι ποιοτικές. Ο Κραταρός Κατσούλης δεν ήταν στο Your Face Sounds Familiar. Δεν ήταν στο ξεκίνημά του. Ο κύριος Φασουλής δεν είναι κριτική επιτροπή και σε άλλο σοου και τώρα στο Jazz. Δεν ήταν στο ξεκίνημά του αυτό. Λέω για τον Ιωάννη ότι όταν είσαι στο ξεκίνημά σου και κατακτάς με τη μία λόγω των πρώτων σου επιλογών μια τόσο σημαντική στάμπα. Κουβαλάς, είναι λίγο, κάτι, είναι λίγο επίφοβο να πας να τη διακινδυνεύσεις. Ο Κρατερός ήταν ήδη φτασμένος. Ο Σταμάτης Φασουλής είναι προς το τέλος της καριέρας. Νομίζω του, ότι δεν είναι σχέδιο για μένα. Τίποτα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο Ιωάννης Αθανασόπουλος και νομίζω ότι όλος ο κόσμος για να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ωραίο να πειραματίζεσαι. Δεν θεωρώ ότι θα του έκανε κακό. Γιατί ο καθένας κουβαλάει και μια αξιοπρέπεια όταν κάνει κάτι, είτε είναι τραγουδιστικό στο jazz, δεν για να μας τέριαζε, ίσως, είτε στο dancing. Του ιδίου. Γιατί διαφωνώ. Αυτό που είπε εσύ ότι πολλά ποιοτικά πουλάνε, έχει δίκιο. Εμένα μου έβγαλε πάντως κάτι ότι θα ήθελε πολύ να το κάνει. Γιατί αλήθεια χορεύω και καλά. αλλά, δηλαδή, σαν έλεγε ότι δεν θα το κάνω γιατί νιώθω αυτό, αλλά... Δεν το θέλει. Επειδή εκ του αποτελέσματος κρίνουμε όμως τα πάντα, δεν το έκανε.